είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλημέρα κύριε Μαλιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή με κάποιες μέρες καθυστέρηση και ευχαριστώ θερμά για τον κολακευτικό πρόλογο. Χρόνια σας πολλά και σε εσάς. Κύριε Μαλιά, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι στην επικαιρότητα και που προφανώς δεν έχει διαλάθει της προσοχής σας, διότι το αποτέλεσμα... Όλα είναι στην επικαιρότητα. Όλα, σωστά. Το αποτέλεσμα στα Σκόπια είναι μία καθαρή, συντριπτική νίκη των ακραίων εθνικιστών του ΒΜΡΟ και διπλή και σε επίπεδο Βουλής, κυβέρνησης δηλαδή ουσιαστικά, και σε επίπεδο Προέδρου. Να αντιθέσει με τους σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες που καταποντίστηκαν. Δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα μάχη στήθος με το τρίτο κόμμα, που είναι το αλβανικό, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ναι, του Αλή Αχμέτη. Μάλιστα. Σωστά, του Αλή Αχμέτη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας? Εμένα τα αποτελέσματα των εκλογών, τα χθεσινά, μου θυμίζουν πάρα πολύ τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου, των εκλογών του Δεκεμβρίου 1998, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, σε δύο γύρους, όταν ήμουν τότε εκεί ο πρώτος διπλωματικός αντιπρόσωπος της Ελλάδος, στα Σκόπια. Ήταν πράγματι, είναι ένας... Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω, διότι προέβλεψαν μεν την άνοδο, την ενίσχυση του ΒΜΡΟ και τη μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης και της απήχησης γενικότερα στην κοινωνία των σοσιαλδημοκρατών, απέτυχαν όμως να μετρήσουν το εύρος της νίκης. Πρόκειται για ένα θρίαμβο του ΒΜΡΟ ΤΕΠΕΜΕΝΕ και βεβαίως για πρώτη φορά μετά το 1991, όταν ανεξαρτοποιήθηκε η γειτονική μας χώρα, το αλβανικό κόμμα, γιατί είναι Αλβανοί, δεν είναι Αλβανόφωνοι, είναι Αλβανοί, αναγνωρισμένοι ως Αλβανοί από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας ήδη από το 1991, κινδυνεύουν οι σοσιαλδημοκράτες να πάνε στην τρίτη θέση όπως προείπατε. Συνεπώς έχουμε μια ριζική μεταβολή του πολιτικού σκηνικού και βεβαίως το ερώτημα που αφορά όλους τους γείτονες της γειτονικής χώρας. Τη στιγμή αυτή όλες οι γειτονικές χώρες έχουν ανοίξει τα ραντάρ και μεγενθύνουν την εικόνα για να αντιληφθούν ποιο ακριβώς είναι το νέο στίγμα πολιτικής που θα εκπέμψει. Και το ερώτημα είναι αν η νέα κυβέρνηση και η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας γειτονικής μας χώρας, η κυρία Ζορντάνα Τσιλιανόφσκα, θα εφαρμόσουν ως πολιτική και ως πρόγραμμα αυτά τα οποία έλεγαν προεκλογικά. Εάν εφαρμοστεί και στη γειτονική χώρα ένα φαινόμενο για το οποίο δεν έχουν αποκλειστικότητα στα Σκόπια, δηλαδή άλλα λέμε προεκλογικά και άρα κάνουμε ως κυβέρνηση, αυτό θα είναι ένα καλό σενάριο. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω. Μόλις χθες είχαμε εδώ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αερολέσχης, Ηρακλιώτη, ο οποίος, τον είχαμε συχνότητα εννοώ, ο οποίος χρειάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, που το εκμεταλλεύεται τουρκική εταιρεία, παρακαλώ, για νεφοδιασμό. Δεν μπορούσε να διαφύγει αυτή τη ανάγκη. 12 λεπτά. Εισέπραξε μία απόδειξη, τιμολόγιο, την οποία αναρτήσαμε, στην οποία με την προηγούμενη κυβέρνηση, με την προηγούμενη κατάσταση, που έχει υπογράψει και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν υπάρχει καμία. Και ακόμα είναι η προηγούμενη. Σωστά. Republic of Macedonia. Ούτε North Macedonia, ούτε. Δηλαδή αυτό που λένε οι εθνικιστές προφορικά, θα λέμε εμείς Μακεδονία και αφήστε τι. Αυτό είπε η πρόεδρος τους. Και αφήστε τι θα λέει η Συμφωνία. Ναι. Υπάρχει και γραπτά. Εδώ είναι, αυτό είναι το θέμα. Έχουν κάνει πολλές, να ξεκινήσουμε από το 18, λοιπόν το 18, 17 Ιουνίου του 18 υπογράφει η Συμφωνία στις Πρέσπες, συνεχεία είχαμε το 19, κυρώθηκε από την, έγινε το δημοψήφισμα, άλλαξε το Σύνταγμα, κυρώθηκε πρώτα από τη Βουλή των Σκοπίων και συνεχεία κυρώθηκε και από την Βουλή των Ελλήνων. Συνεπώς, αν δεν σφάλω, ήταν τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 19. Από τότε
Μόλις είχε υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, εγώ εξέδωσα ένα βιβλίο το οποίο είχατε την καλοσύνη να το παρουσιάσουμε και από το κανάλι μαζί. Είχα προτείνει να συστήσουμε στην Ελλάδα και μάλιστα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, εξάρτητα τότε ήταν Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, έτσι, ένα παρατηρητήριο ελέγχου της εφαρμογής της Συμφωνίας. Αυτό δεν έγινε ποτέ και θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ, διότι θα είχαμε, όπως ένας καλός ληξίαρχος, καταγεγραμμένες όλες τις παραβιάσεις. Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός κ. Κοβατσεύσκη και η προηγούμενη, δηλαδή τη Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης ως πλειοψηφικό κόμμα, διότι πάντοτε οι κυβερνήσεις στην κοινωνική χώρα είναι κυβερνήσεις συνεργασίας, δηλαδή μετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα ή ένα συνασεισμός αλβανικών κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, ώστε να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τη δυνατότητα να περνάνε νόμους από τη Βουλή, το οποίο είναι και κάτι το συνηθισμένο. Έχουμε καταγράψει τα τελευταία 4 χρόνια πάρα πολλές παρασπονδίες από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συνεπώς, γνωρίζω ότι η πρεσβεία μας στα Σκόπια, γιατί μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα γραφεία συνδέσμου, τα οποία λειτουργούσαν από τον Νοέμβριο του 1995, έχουν αναβαθμιστεί σε πρεσβείες. Γραπτός εγκαλεί και τις αρχές της γειτονικής χώρας για τη μη τήρηση συγκεκριμένων άρθρων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και τώρα έρχομαστε στο πρόβλημα, το οποίο είχαν αναδείξει, όχι μόνο εγώ, προς Θεού, είχαμε αναδείξει όσοι είχαμε εμβριθώς μελετήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, κύριε Σακίνη, δεν υπάρχει μηχανισμός θεραπείας. Δηλαδή, αν κάποιος παραβιάζει συμφωνία και εγκαλείται, ο εγκαλών δεν έχει δυνατότητα να προχωρήσει πέραν ενός σημείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει μηχανισμός, αν θέλετε, επιβολής μιας συμπεριφοράς. Ξέρετε τι λέει η Συμφωνία των Πρεσπών? Ποιες είναι οι τρεις βαθμίδες? Πρώτον, ενημερώνουμε την άλλη πλευρά ότι παραβιάζει συμφωνία και οι άλλοι μας απαντούν ότι όχι, δεν την παραβιάζει. Αυτό είναι κλασική περίπτωση. Δεύτερον, πάμε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ήταν και υπό την αιγίδα του οποίου έγινε η διαπραγμάτευση και η υπογραφή η Συμφωνία των Πρεσπών, θυμάστε ήταν ο Μάθιου Νίμιτς, και τον ενημερώνουμε και ζητούμε την παρέμβασή του. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος εδώ ή στην βορειογειτονική μας χώρα, ο οποίος να πιστεύει ότι σήμερα ειδικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως είναι σήμερα, που δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα τα 5 μόνιμα μέλη, θα ασχοληθούν με ένα θέμα το οποίο για αυτούς έχει λυθεί οριστικά, νομίζω πρέπει να μην έχει πολύ γερή αντίληψη των πραγμάτων. Το τρίτο στάδιο, προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό μπορεί να γίνει και θα πρέπει να γίνει, αφού όμως έχουν εξαντληθεί τα προηγούμενα 2 πεδία. Αυτό προβλέπει η καταγγελία της και δεν προβλέπει επιλεκτική εφαρμογή. Θα μου πείτε, εντάξει, ωραία μας τα λέει τώρα κύριε Πρέσβη, και εμείς τι κάνουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν θα περιμένω να δω, ναι. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο, έτσι, εκείνη η οποία τη στιγμή αυτή είναι η Βουλγαρία, έχει ανοίξει, έχει περιμένει περισσότερο από εμάς, ας το πούμε με θετική χρειά. Εμείς με την υπογραφή και την κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία έχει και θετικά αλλά και αρνητικά σημεία, κυρίως το θέμα της αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας, με τους προσδιορισμούς που θέτει για να είμαι απόλυτα αμερόληπτος και σωστός στην κρίση μου, με τους περιορισμούς και προσδιορισμούς που θέτει, έχει μπει σε ένα καλούπι, έχουν μπει σε ένα καλούπι σχέσεις. Η Βουλγαρία όμως, η οποία ενοχλήθηκε
από τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, πάρα πολύ ενοχλήθηκε. Ενοχλήθηκε πολύ περισσότερο από όσα δημόσια είπε, κατόρθωσε με την συμπαράσταση ομόθυμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εννοώ Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κυρίως Γαλλίας, Γερμανίας, Μακρόν, Μέρκελ και όλων των λοιπόν χωρών, αλλά και των οργάνων των θεσμικών της Ένωσης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μπορέλ κτλ., να επιβάλλουν ή στην γειτονική χώρα 2 χρόνια μετά την υπογραφή και την κύριο συμφωνία των Πρεσπών να προβούν σε νέα αναθεώρηση του συντάγματός τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις βουλγαρικές επιδιώξεις. Γιατί? Για να τους επιτρέψει, για να άρει η Βουλγαρία τους εστάσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, ποιο είναι τώρα το δικό μας πρόβλημα? Και γι' αυτό εγώ θα εισηγούμε, αν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, μια προσεκτική, να είμαστε, να τα καταγράφουμε όλα, ναι, να τους εγκαλούμε καθημερινά 2 φορές την ημέρα, να ενημερώνουν ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, όλα τα διεθνή φορά, ναι, λέτε κύριε Πρεσβή. Με συγχωρείτε, αλλά με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά εδώ 6 χρόνια μετά εμείς δεν έχουμε συγκροτήσει καν την προβλεπόμενη από τη συμφωνία ομάδα για τη λύση εμπορικών σημάτων και ονομασιών βάσει του ενωσιακού δικαίου. Και εμείς θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Μην περιμένουμε από τους γείτονες, εμείς να τους τραβήξουμε τα αυτή. 6 χρόνια. Έχετε δίκιο. Και έχουν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι και η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σε 2 βασικά θέματα. Πρώτον, το ζήτημα των εμπορικών σημάτων είναι κάτι το οποίο εγώ, όταν ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, πάντοτε πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο ξέρω ότι κάνουν εξαγωγές γιατί είναι πολύ καλής ποιότητας, και δεν έχω δει κανένα που να λέει Ρεπούμπλικα Σερβένα Μακεδονία. Δηλαδή, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Εξακολουθεί να λέει ή Μακεδόνια σκέτο, ή μακεδονικό προϊόν κτλ. Τα άρθρα που αφορούν τις συμφωνίες των Πρεσπών, που αφορούν τα εμπορικά σήματα, είναι το πιο αδύναμα, και επιτρέψτε να σας πω, δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν, διότι είναι τόσο αόριστα, ώστε δεν μπορούν να παράξουν αποτέλεσμα. Ποια ήταν τότε το 19, γιατί είχα μετάσει και εγώ, το 19 λέω, έτσι, σε κάποιες συζητήσεις που αφορούσε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Η μόνη μας λύση και σωτηρία, ας το πούμε έτσι, στο σύβιο, την πραγματικότητα, ήταν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε εκεί να τους βάλουμε να τα γύρουμε αυτά τα θέματα, τα εμπορικά σήματα. Δοθέντως η Βουλγαρία βάζει βέτο, δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα είναι ένας λόγος πολύ ξεκάθαρο. Θέλω, κύριε Πρέσβη, επειδή υπάρχει και άλλη θεματολογία εξίσου ενδιαφέρουσα και καυτή, καλά το είπα στην επικαιρότητα, το συμπυκνώνω λίγο και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Η νέα πολιτική κατάσταση στα Σκόπια δηλώνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα προεκλογικά, ότι δεν πάει να λέει συμφωνία των Πρεσπών, το λέω απλά λαϊκά, εμείς θα λέμε Μακεδονία, τελεία, λένε. Μάλιστα, αφήστε τα γραπτά. Το ερώτημα είναι, εάν εκτός από τα προφορικά και τα γραπτά τους παραμείνουν τα ίδια, πρέπει η χώρα μας να υποδείξει στους διεθνείς οργανισμούς, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χώρα με την ονομασία σκέτο Μακεδονία δεν υφίσταται με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, με βάση την οποία και οι ίδιοι οργανισμοί την αποδέχθησαν στις αγκάλες τους, ή συζητούν και πρέπει να το κάνει αυτό? Γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να καταγράφουμε τα πάντα πλέον? Η δική μου πρόταση, κύριε Σαχίδη, ήταν ακριβώς αυτό που λέτε. Έγινε γραπτός και προφορικός όπου έπρεπε να γίνει και με δημοσιότητα πριν 5 χρόνια. Οπότε σήμερα είναι εντελώς απαραίτητο ως πρώτο βήμα να συσταθεί μια μικρή μονάδα. Έτσι, δεν είμαστε υπέρ της γραφείου. Έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τη διεύθυνση που τα καταγράφεται. Μια μικρή μονάδα η οποία θα δώσει και το σήμα ότι η Ελλάδα αρχίζει και το παίρνει σοβαρά. Εμείς αυτά που λέτε τα κάναμε, ενημερώναμε κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ
αυτόν τον καιρό για τις παρασπονδίες. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ότι θα γίνει, καταρχήν δεν θέλω να προτρέξω, θέλω να δω ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Σωστά. Ποιο αρμονικό κόμμα θα μετάσχει, μάλλον θα είναι αυτή ο συνασπισμός των αλβανικών κομμάτων, ο οποίος έχει πιάσει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, γύρω στα 11%, όχι του Αλί Αχμέτη, έτσι, ενώ το άλλο του οποίου ηγείται ο πρώην δήμαρχος της Τρούγκας. Και θα σας πω, εν συνεχεία θα ξαναμιλήσουμε μετά από ένα μήνα περίπου, φαντάζομαι τόσο θα κρατήσει η διαδικασία σχηματισμού μιας κυβέρνησης, για να σας πω ότι βλέπω, προβλέπω, αν ήμουν πρέσβης στα Σκόπια, θα έλεγα ότι η νέα κυβέρνηση, κυρίως οι Σλάβο-Μακεδόνες, έτσι, δηλαδή το ΒΜΡΟ, στο εσωτερικό θα χρησιμοποιούν, θα λένε η Μακεδονία, 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 άλλωστε ο τίτλος είναι τα αγγλικά Your Macedonia, στη γλώσσα τους Βάσα Μακεδόνια. Δηλαδή, ακόμα και η ονομασία του κόμματος είναι εκτός πλαισίου συμφωνίας των Πρεσπών και εκτός του πλαισίου που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ, όλοι προκειμένου να ενταχθεί. Έχουμε, είναι πολύπλοκο ζήτημα από εδώ και πέρα, διότι πρέπει να έχουμε κατά νου, επιτρέψτε μου που το αναλαμβάνω, διότι ξέρω ότι έχετε τεράστια ακροαματικότητα στην Ελλάδα, η εκπομπή σας. Πρέπει να κοιτάζουμε και προς την πλευρά της Βουλγαρίας. Έχετε δίκιο σε αυτό που επιμένετε, αλλά πρωτίστως, κύριε Μαλλιά μου, επειδή έχω φοβερή εκτίμηση στις εκτιμήσεις που κάνετε στα Βαλκάνια, εγώ οφείλω να επαναλάβω ότι επί 6 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει κάνει τα στοιχειώδη ένα τευτεράκι να τα καταγράφει. Επί 6 χρόνια έφυγε η κυβέρνηση Τσίπρα. Ήρθε και η επόμενη κυβέρνηση, ήρθε και η μεθεπόμενη. Ένα. Και να σας ρωτήσω, γιατί είπατε ευέλικτο σχήμα, σωστά είπατε, ευέλικτο σχήμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο και υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας για να μπορέσουν να στείλουν τα μηνύματα που πάει το πράγμα. Έχουν ή ασχολούνται με άλλα. Οι υπηρεσίες, κύριε Σαχίνη. Εγώ έτσι θέλω τις υπηρεσίες. Έτσι τις θέλω τις υπηρεσίες για όφελος εθνικό. Αυτές τις λειτουργίες και αναλύσεις να κάνουν. Και να βοηθούν το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχω μάθει να μην είμαι πολύ δημοφιλής βάζοντας ένα μέτρο σε αυτό που λέω, διότι προέχει, εγώ εξακολουθώ να ομιλώ σήμερα, πρώτη έχω φύγει εδώ και πάνω από 10 χρόνια από το Υπουργείο Εξωτερικών, με το συνέστημα ευθύνης που επιβάλλει σε κάποιον ο οποίος έχει υπηρετήσει την πατρίδα του σε κρίσιμες θέσεις. Δεν είμαι ένας αλεξιτοτιστής σήμερα ο οποίος θέλει να είναι ευχάριστος ο ακροατές σας. Εκείνο το οποίο θα πω με αίσθημα ευθύνης και μετρώντας τα λόγια μου είναι ότι η μεν καταγραφή ηλικιακής, πώς θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει να γίνεται συστηματικά εδώ και 6 χρόνια. Ναι, έχουν περάσει 6 χρόνια, όχι 5 που έλεγα εγώ, έχετε δίκιο. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει, θα έπρεπε να είχαμε κι εμείς εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που μας αφορούσε η Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η κύρωση, όπως έποτε γίνει από τη Βουλή των Ελλήνων, των εκκρεμών αυτών τριών πρωτοκόλων που αφορούν την ολοκλήρωση της ένταξης της γειτονικής μας χώρας στο ΝΑΤΟ, είναι ένας καλός μοχλός πίεσης και ως προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τα διαλαμβανόμενα στη Συμφωνία των Πρεσπών, κυρίως δε σε αυτό που αφορά το όνομα, τη χρήση του ονόματος. Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, ξέρετε ποιος θα έχουμε συμμάχους. Τα αλβανικά κόμματα σε γειτονική χώρα. Διότι ήταν οι Αλβανοί στη γειτονική χώρα οι οποίοι επέβαλαν στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ ήδη τον Απρίλιο του 2017 με μια κοινή δήλωση, τα αλβανικό κόμματα στην τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επέβαλαν στο ΖΑΕΦ να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα. Και για αυτούς είναι ανάθεμα οποιαδήποτε πολιτική Σλάβο-Μακεδονικού κόμματος η οποία θα τους απομάκρυνε από το ΝΑΤΟ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, εγώ θα εισηγούμε μία
καταγραφή, διαμαρτυρίες, καθημερινές, ενημέρωση συμμάχων και διεθνών οργανισμών και ταυτόχρονα προσεκτική στο πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν είναι ακριβώς σαν τον Βουλεύσκι. Θέλω να, να είμαστε. Mm-hmm. Θέλω απέναντί σας, κυρίως κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας, θέλω να είμαι πολύ ακριβής. Είναι άλλο πράγμα, λέτε. Δεν είναι σαν τον Γκρουεύσκι. Δεν αποκλείω να γίνουν σαν τον Γκρουεύσκι, αλλά δεν αποκλείω να δουν την πραγματικότητα, η οποία είναι ο κόσμος, ξέρετε, θέλει δουλειές, καλύτερους μισθούς, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Τώρα, το τι λέει ο ένας και ο άλλος έχει σημασία. Ξέρετε γιατί καταστήθηκε η κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική κυρίως? Γιατί είχε ανεργία, χαμηλούς μισθούς, οικονομία χάλια. Διαφθορά, κύριε Σακή. Μάλιστα, διαφθορά. Η διαφθορά είναι η πολιτική διαφθορά και η ανυπαρξία ελέγχου και λογοδοσίας της πολιτικής εξουσίας στα Βαλκάνια είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο περνά, δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι ένα το μόνιμο, βασικό και βασανιστικό χαρακτηριστικό. Πολιτική διαφθορά, οικονομικό παρακράτος και αδιαφορία για τους πολίτες. Κύριε Μαλλιά, φεύγω από αυτό το θέμα, όχι ότι το εγκαταλείπουμε, επειδή μου δώσατε την πάσα, τη Δευτέρα έρχεται στη χώρα ο Έντι Ράμα και έρχεται σε μια ημερομηνία όχι τυχαία, κλείνει ένας χρόνος από την φυλάκιση, προφυλάκιση τότε, του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κυβερνόν κόμμα στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ράμα έρχεται ξεκινώντας την προεκλογική του για τις εκλογές που θα έχουν το 25 στην Αλβανία, έρχεται στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι είναι μια αχρίαστη επίσκεψη, αλλά ο κύριος Ράμα κράτησε το δεύτερο σκέλος, ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα που δεν απαγορεύει σε ηγέτες κομμάτων άλλων χωρών να συναθρίζονται με ομογενείς τους και να μιλούν. Κράτησε αυτό. Το αχρίαστη δεν τ' άκουσε. Αλλά επειδή είχετε εξαιρετική ευαισθησία και ως πρέσβης στο παρελθόν στη γειτονική χώρα, στην Αλβανία, στα Τίρανα, εδώ θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Εγώ δεν είμαι συμφωνώ απόλυτα με τον Πρωθυπουργό ότι είναι μία αχρίαστη, αλλά επιτρέψτε μου να ελπίζω ότι μου δίδετε το δικαίωμα, εσείς κύριε Σαχίνη, να προσθέσω άχρηστη, και θα είναι και αυτή η μπούμεραγκ. Η σύλληψη του κυρίου Μπελέρη 48 ώρες πριν τις εκλογές, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στη Χιμάρα, μία στημένη υπόθεση, μία σκευωρία, την οποία είχε προειδεάσει το κοινό μια εβδομάδα πριν ο ίδιος ο Ράμα στη Χιμάρα, είναι αυτή η οποία έδωσε πείσμωσε όλους τους χιμαραίους, τους χιμαριώτες, και πήγαν και ψήφισαν τον Μπελέρη. Ο Μπελέρης εξελέγει δήμαρχος, πράγμα το οποίο απεδέχθηκε ο κύριος Ράμα, ενώ είχε συλληφθεί. Επιτρέψτε μια πολύ κοινική εκτίμηση. Εάν τελικώς έρθει ο κύριος Δράμα και κάνει αυτά τα οποία ξέρει να κάνει, έτσι, γιατί ο κύριος Δράμα δεν συμπεριφέρεται σαν πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας, δεν συμπεριφέρεται σαν πρωθυπουργός μιας χώρας μέλου του ΝΑΤΟ, συμπεριφέρεται σαν ένας ακτιβιστής κάποιας χώρας περιθωριακής, παρότι η χώρα την οποία θα επισκεφτεί η Ελλάδα του έχει διαμηνήσει ότι βεβαίως είμαστε δημοκρατική χώρα και μπορεί να έρθει να μιλήσει όποτε θέλει, αλλά ότι τη στιγμή αυτή είναι εντελώς ακατάλληλη. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πολύ κοινική εκτίμηση και θα σας πω ότι εάν τελικώς έρθει ο κύριος Δράμα, θα αποδείξει ότι υπάρχουν και στους πιο δύσπιστους λόγοι για τους οποίους πρέπει ο κύριος Φρέντι Μπελέρης να υπερψηφιστεί και να πάει να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Τον συνέλαβαν για να μην εκλεγεί και εξελέγει, και τώρα έρχεται να μας προκαλέσει. Η παρουσία του κύριου Ράμα τη στιγμή αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τις... είναι σε μια προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Στην Αλβανία δεν είναι προεκλογική περίοδος.
δεν είναι προεκλογική περίοδος στην Αλβανία. Επιτρέψαμε να σας το πω. Όχι, δεν είναι, αλλά λέει ο ίδιος ότι την ανοίγει από την Αθήνα. Καταλάβατε τώρα. Σουρεάλ κατάσταση. Στις 15 Ιουνίου. Μάλιστα, θα μπορούσε. Λοιπόν, επειδή τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος θρασής, αλαζόνας. Οι σχέσεις του με το παρακράτος και με την διαφθορά είναι οριζόντια. Συνεπώς δεν έχω απολύτως καμία εμπιστοσύνη και έσφαλα, οφείλω να το πω αυτό, διαχρονικά όσοι τα τελευταία 13 χρόνια θεώρησαν ότι ο κύριος Ράμα είναι μια ανανεωτική φωνή και φυσιογνωμία στο αλβανικό πολιτικό χώρο. Πέσαν έξω. Και πέσαν έξω όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες μας. Συνεπώς, εγώ θεωρώ ότι είναι μια, σωστά είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αχρίαστη, είναι μια άχρηστη. Ποιος έρχεται να συναντήσει εδώ, κύριε Σταχίνη? Ποιος? Τους Αλβανούς μετανάστες. Ποιοι είναι οι Αλβανοί? Γιατί είναι μετανάστες οι Αλβανοί? Ξέρετε πόσος ήταν ο πληθυσμός της Αλβανίας όταν έπεσε ο Ραμπιζαλία, ο διάδοχος του Χότζα, το 91. Ήταν 4 εκατομμύρια περίπου 200.000. Ξέρετε πώς είναι τώρα? Δεν πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής που έγινε τώρα αυτούς τους μήνες, διότι είναι, δεν είναι 2 εκατομμύρια. Από τα 2 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο Αλβανών εγκατέλειψαν τη χώρα τους τα 10 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο κύριος Ράμα. Τι έρχεται σε αυτούς? Να επιστρέψουν στην Αλβανία. Μα αν οι συνθήκες στην Αλβανία ήταν καλύτερες από εδώ, θα είχαν φύγει μόνοι τους. Λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέγει στους στενούς, στους συνεργάτες του, για τους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ακριβέστατη πληροφόρηση. Και έρχομαι να υπογραμμίσω αυτό που είπατε πριν. Οι ελληνικές υπηρεσίες, όταν τις αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους, έχουν εξαιρετική πληροφόρηση. Ξέρετε τι λέει στους συνεργάτες του κύριο Ράμα? Ότι εγώ είμαι ο ισχυρός στην αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει με την Ελλάδα, εγώ είμαι ο ισχυρός και ότι αυτός επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μάλιστα. Άρα κάποιος πρέπει να τον βάλει στη θέση του κόσμια, πολιτικά και διπλωματικά. Και έχω ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ, κύριε Μαλιά. Το κόσμια και το διπλωματικά είναι δυσνόητες έννοιες για την Αλβανία. Καταλάβω. Έχετε δίκιο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ακριβώς επί τούτου. Επειδή δεν είστε ένας τυχαίος διπλωμάτης, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Και επειδή την Αλβανία την ξέρετε και από την καλή και από την ανάποδη. Και επειδή ξέρετε ότι πίσω από την ιστορία Μπελέρη παίζονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα εκμετάλλευσης της περιοχής, να φύγουν οι περιουσίες, να αλλάξουν χέρια και να λιωθούν και άλλα. Μάλιστα, κατ' εξοχήν. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μήπως τους... Αν σας απαλωτριώσουν το σπίτι σας και σε εσάς και όλους τους Ηρακλειώτες και υποχρεώσουν τους ξενοδόχους να αλλάξουν χέρια τα ξενοδοχεία τους, τι θα κάνετε? Θα σηκωθείτε να φύγετε από το Ηράκλειο. Μάλιστα. Το είπατε. Αυτή είναι η πολιτική στοιχημάρα. Ακριβώς αυτή είναι. Το ερώτημα το δικό μου, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί λέτε ότι όσοι επιλέξουν το ψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμματος να σκεφτούν καλά την υποψηφιότητα Μπελέρη. Είστε σαφείς αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως η ελληνική πολιτική σκηνή, σύσσωμη και η κυβέρνηση, το κάνουν πιο εύκολο στο Ράμα? Παίρνουν από τα πόδια του τον Μπελέρη, τον στέλνουν στην Ευρωβουλή. Εντάξει, δεν βαριέσαι ο Ράμα, έτσι λειτουργεί. Δεν βαριάσαι την Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο να λέει εγώ κάνω τα deal. Ενώ θα έπρεπε να στυλώσουμε τα πόδια για αυτή την ομή παρέμβαση στη μειονότητα στην Αλβανία. Κύριε Σεχίλη, η πραγματικότητα είναι η εξής. Η Ελλάδα αντέδρασε υποτονικά και διόλου πιστικά για τον Ράμα, έτσι, για την προσωπικότητα που είναι ο κύριος Ράμα, με τη σύλληψη του Μπελέρη, όταν έγινε η σύλληψη του Μπελέρη. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει όλα τα άλλα σε βάρος μειονότητας. Δηλαδή, απαγορεύτηκε στην Ομόνοια να κατέβει το 91 σαν πολιτικό κόμμα, φυλάξαν τους 5 της Ομόνοιας για 2 χρόνια, υπήρξαν διώσεις, απειλές.
υπήρξε η δολοφονία του Κατσίφα στους Γουλιαράτες, υπήρξε η του Αλέξανδρου του Γκούμα στην περιοχή της Χιμάρας, στην ευρύτερη περιοχή της Χιμάρας, δεν ήταν στη Χιμάρα. Αλλά αυτό που έγινε, να στήσουν ένα σκηνικό σύλληψης του εκλεγμένου δημάρχου στην Αμυντική Μέρα, δεν είχε ξαναγίνει. Εκτιμώ, δεν ξέρω, νομίζω δεν είμαι ο μόνος, ότι η ελληνική αντίδραση ήταν υποτονική και θεωρούσαμε ότι αυτά που έλεγε ο Ράμα, θα βρούμε λύση κλπ. Θα γίνουν. Ο κύριος Ράμα είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της πολιτικής αναξιοπιστίας. Όσοι τον έχουν γνωρίσει πια, καταλαβαίνουν ποιος είναι. Ήταν επίσης, δεν ήταν σωστή επιλογή να του παραχωρήσουμε το Ζάπιο, προκειμένου να εκθέσει στο ελληνικό κοινό τα έργα του, ακριβώς πριν από 14 μήνες. Καθή στιγμή, δηλαδή, εκείνος επεργάζεται τα σχέδια σε βάρος του της μειονότητας στη Χιμάρα. Δεν ήταν σωστή επιλογή. Τα μηνύματα που στέλναμε γενικώς τα τελευταία 10 χρόνια στον Ράμα και στην Αλβανία δεν ήταν αυτά που έπρεπε, δεν είχαν την καθαρότητα που έπρεπε για να πιστεί ότι η Ελλάδα σκέπτεται σοβαρά. Δεν λάβαμε κανένα, κύριε Σαχίνη, ούτε ένα διμερές μέτρο, και όταν είναι διμερές μέτρο, εννοώ ξεκάθαρα απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα. Εκείνων των 2, 3, 4 αστυνομικών, οι οποίοι συνέλαβαν παράτυπα παράνομα τον Μπελέρη και τον έστειλαν στη φυλακή. Ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν οι εκτελεστές ενός σχεδίου το οποίο είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας. Δεν υπάρχει κανείς πια στο πολιτικό σύστημα, στο σύστημα διοίκησης της Ελλάδος, των αρμοδίων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων, που να μην έχουν πια σαφή αντίληψη του τι έγινε στη Χιμάρα, του γιατί έγινε κλπ. Λοιπόν, αντί να λάβουμε σκληρά μέτρα τότε πιστικά προς το Ράμα, στο τέλος η μόνη επιλογή που υπήρχε έτσι ήταν να στην πραγματικότητα ήταν να προστατεύσουμε, είμαι πολύ προσεκτικός να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον κύριο Μπελέρη. Να τον προστατεύσουμε τον ίδιο. Κατάλαβα τι εννοείτε και καταλάβαμε όλοι. Μην επεκταθείτε. Όποιος είδε τις σκηνές. Εγώ έχω ζήσει, έχω πάει στο νεκροταφείο αυτό. Έχω επισκεφθεί δεκάδες φορές τη Χιμάρα και κάθε καλοκαίρι πήγαινα εκεί. Φιλοξενούμενος των Ελλήνων. Έχουν κάτι ξενώνες, πολύ ωραίους, παραδοσιακούς. Όποιος είδε τις σκηνές στην κηδεία της γιαγιάς Μπελέρη 31 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου στη Χιμάρα, ίσως καταλάβει τι προσπαθώ να πω. Συνεπώς, όταν είδα αυτή τη σκηνή, διεμήνησα όπου πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε εφεξής. Όχι μόνο το ζήτημα της απελευθέρωσης του Μπελέρη, το οποίο δεν έγινε, αλλά και την προστασία του. Τη φυσική του ύπαρξη. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Μάλιστα. Μένω στον όρο προστασία. Συνεπώς, εάν με ρωτάγατε μέρα πριν ένα χρόνο, θα σας έλεγα ότι αυτή η λύση δεν είναι η καλύτερη, αλλά θα σας έλεγα ότι τη στιγμή αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή σήμερα. Εδώ και όπως έγιναν. Σαφές. Βεβαίως, η επίθεση που έγινε εντελώς στρατική στον κύριο Μπελέρη, τον Φρέντι Μπελέρη, ήταν χειρότερη και χαμηλότερο επίπεδου από τη χειρότερη επίθεση που του έχουν κάνει Αλβανία εγκάθετη, την Αλβανία. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα... Διακρίνει τη χώρα μας, μας διακρίνει διαχρονικά. Διαχρονικό είναι αυτό, το ξέρετε. Θέλω, κύριε Πρέσβη, πριν... με ρωτάει εδώ η Σοφία, αληθεύει, λέει, ότι η επενδυτή στη Χιμάρα βασικός είναι γαμπρός του Τραμπ? Το έχετε υπόψη σας? Ναι, το έχω υπόψη μου. Κοιτάξτε, ο στρατηγικός εντός εικών επενδυτής στη Χιμάρα, τον οποίο θέλουν, συλλαμβάνοντας τον Μπελέρη, να του εμποδίσουν να σταματήσει την καταπάτηση των περιουσιών των Ελλήνων,
μειονοτικών ήταν ο σύζυγος, είχε ονομαστεί στρατηγικός επενδύτης Αντωνίου το Ράμα, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών της κυρίας Τσάκα, την οποία έβγαλε ο Ράμα γιατί. Γιατί έκανε μήνυση ο Μπελέρης κατά της πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τσάκα, του σύζυγου της και του ιδίου του Ράμα, για την, ότι απεργάζοντο την καταπάτηση των περιουσιών. Τώρα, αυτό είναι ένα. Φανταστείτε ότι δύο διαδοχικοί υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδος, καλόπιστα έτσι, καλή την πίστη. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας ως υπουργός εξωτερικών και συνεχεία ο κύριος Γεραπετρίτης, προσπαθούσαν συζητώντας με την κυρία Τσάκα, την υπουργό εξωτερικών, την ομολογό της Αλβανίας, να γίνουν το θέμα του Φρέντι Μπελέρη. Τη στιγμή που εκείνη είχε προσωπικό συμφέρον να διωχθούν για να πάρει τις περιουσίες τους ο σύζυγός της. Αυτή είναι η Αλβανία. Αν δεν ξέρει την Αλβανία, παρασύρεσαι σε κινήσεις οι οποίες δεν έχουν αποτέλεσμα. Και δυστυχώς στην υπόθεση του Μπελέρη πρέπει να ομολογήσουμε ότι η δική μας πολιτική δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, ο Κουσνέρ όντως, ο Κουσνέρ έχει έρθει σε επαφή μέσω συγκεκριμένων Αλβανοαμερικανών με τον ίδιο το Ράμα, προκειμένου να αξιοποιήσει για να την καταστήσει θέρετρο πολύ υψηλών εισοδημάτων τουριστικό, την νήσο Σάσον. Η νήσο Σάσον είναι ανοιχτά του κόλπου της Αυλώνας, ανοιχτά της Αυλώνας, είναι μια έρημο νήσι, έχει πάρα πολλά από αυτά τα μπούνκερς του Χότζα, και εκεί, αν και εγώ δεν σφάλω και έχω εκριβή πληροφόρηση, θέλει να εγκαταστήσει να γίνουν αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις του Κουσνέρ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, διότι ο Ράμα προσπαθεί με προσωπικές επαφές, σε αυτό δεν τον αντικώ, έτσι, κάνει τη δουλειά του, να αποκτήσει την εύνοια διαφόρων ισχυρών. Στη Μελώνη, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, προσφέρει αλβανικό έδαφος για να κάνει στρατόπεδο, ας πούμε, καταβλισμό 40.000 προσφύγων, τους οποίους να θέλει να τους διώξει η Μελώνη από την Ιταλία, δηλαδή μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αγοράζει έδαφος σε μια άλλη γειτονική και τους στέλνει εκεί για να εκπληρώσει τις προεκλογικές της δεσμεύσης ότι θα μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων στο έδαφος της. Η Γερμανία στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει την Αλβανία για την εναπόθεση αποβλήτων και οι Ηνωμένες Πολιτείες από όλες τις χώρες του κόσμου βρήκανε μόνο την Αλβανία του κυρίου Ράμα προκειμένου να στείλουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρώην κρατούμενων του Γκαντάναμου. Κύριε... Πάνει τα χατήρια προκειμένου να έχει την προσωπική εύνοια και την έχει. Κύριε Μαλιά... Αλλά είναι λάθος να αφήνουμε τον Ράμα να νομίζει ότι όπως λέγει ότι επιβεβαιώνει ο ίδιος πολύ πρόσφατα σε κλειστές συναντήσεις στα Τίρανα ότι στις σχέσεις με την Ελλάδα εκείνος μπορεί να βάζει το ρυθμό και το πλαίσιο. Δηλαδή έχει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω πριν σας αποχαιρετήσω και ήταν εξαιρετικό το ότι ανοίξατε όλη τη βεντάλια στα Βαλκάνια. Αισθάνεστε ότι στα Δυτικά Βαλκάνια τα πράγματα πάνε καλά ή εδώ εξ αντικειμένου θα δημιουργηθούν και μελλοντικά άμεσα και νέα ζητήματα? Δηλαδή αν πακτώσει η επιβολή τα αλβανικά κόμματα στα Σκόπια είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν είναι άλλο πράγμα η αντίληψη που έχουν οι Αλβανοί στο Κωσυφοπαίδιο με την Αλβανία του Ράμα, τα εμπόρια που γίνονται, οι δρόμοι που ανοίγονται και καταλαβαίνετε γιατί εμπόρια. Αισθάνεστε ότι μπορεί να έχουμε μόχλευση στα Δυτικά Βαλκάνια?
Δεν ξέρω αν θα γίνει. Κύριε Σαχίνη, τώρα αυτό είναι αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκπομπής και είναι και το πιο επίκαιρο ερώτημα. Και έχει επιτρέψει να πω σε όσους μας ακούν και είναι έτσι, ας το πούμε, ερεθισμένοι από αυτά που τα μηνύματα μας έρχονται από τα Σκόπια. Το χειρότερο σενάριο είναι αυτό που μπορεί να αρχίσει να ξετυλίγεται από τον Ιανουάριο του 2025. Στο Βελιγράδι περιμένουν εκλογή, θα εύχονται εκλογή Τραμπ προκειμένου στην περίπτωση που αναλάβει υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γκρενέλ. Γκρενέλ ήταν ένας ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ. Φανταστείτε, απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ μεταξύ Κωσόβου Σερβίας, το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε καν που είναι, ούτε το Κωσόβο και αφιβάλλω για τη Σερβία. Ήταν ταυτόχρονα ο διοικητής της National Intelligence, δηλαδή της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία συντονίζει όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, την NSA, την CIA, την Naval Observatory, όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, και πρέσβης των ΗΠΑ στο Βερολίνο. Η αποστολή του Βερολίνου ήταν να χαλάσει όσο μπορούσε τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά φαίνεται ότι ήσαν ανθεκτικές, παρότι έκανε ό,τι μπορούσε για να τις χαλάσει. Ο κύριος Γκρενέλ ως βασικός στόχος στα Βαλκάνια είχε να καταδείξει ότι η Αμερική με πρόεδρο Τραμπ μπορεί να κάνει αυτό στο οποίο απέτυχαν οι Ευρωπαίοι, κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι αυτό? Νέα ρύθμιση αλλαγή συνόρων, μετακίνηση πληθυσμών και ανταλλαγή εδαφών. Εδώ δεν αφορά συμπάθεια προς Σερβία ή αντιπάθεια προς Κόσοβο ή συμπάθεια προς Κόσοβο και αντιπάθεια προς Σερβία. Είναι θέμα αρχής, κύριε Σεχίνη. Εάν δεχθείς ότι μπαίνουμε σε νέα κύκλο, ειδικά μια χώρα όπως η Ελλάδα, που δεν έχουμε μόνο τα Βαλκάνια γείτονες, έχουμε και ανατολικά γείτονες. Αν δεχθείς ότι μπαίνεις, ανοίγει ένας νέος κύκλος με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλαγή συνόρων, διευθέτηση εδαφών κτλ., δεν ξέρεις πώς, πού και πότε θα τελειώσει. Μα έχετε δίκιο εδώ. Εμείς πάμε τη Δευτέρα στην Άγκυρα και ο Πρωθυπουργός πρώτα θα θέσει το θέμα της μονής της χώρας, όταν η Τουρκία βάζει το τραπέζι κάθε μέρα μέχρι και έρευνα διάσωση στο κεντρικό Αιγαίο. Άρα αντιλαμβάνομαι με αυτό που λέτε, αν προκύψουν και τέτοια τύχη να συμβεί, θα τα κουβεντιάσουμε από εβδομάδα αυτά όμως, κύριε πρέσβη, διότι έχουν βγει εκτός χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπούμαι που μακρηγόρησα. Όχι, δεν μακρηγορήσατε, είχαν ενδιαφέρον. Απλά βγήκαμε εκτός χρόνου. Δεν είναι άπειρος ο χρόνος, αυτό είναι όλο. Δεν είναι δική σας ευθύνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.